Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θερμό, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας. Καλό απόγευμα, κύριε Θερμέ, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό σας απόγευμα. Να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Νομίζω κάνατε πάλι εκλογική διαδικασία και είστε πάλι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, έτσι δεν είναι? Όχι ακόμα. Παραμένω πρόεδρος, αλλά αναβάλαμε τις εκλογές για τις 12 του μήνους. Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Παράληψη, ωραία, το διορθώνουμε λοιπόν. Θα είστε πάλι υποψήφιος? Είμαι ακόμη πρόεδρος. Όχι, δεν θα είμαι. Να ρωτήσω γιατί, να τολμήσω να ρωτήσω γιατί. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ομάδα. Ομάδα, καταλάβατε τι εννοώ. Αναζητούμε μια ομάδα εδώ και μήνες. Εννοείται ομάδα στο Σύλλογο Ξενοδόχων ή γενικότερα? Ομάδα εργασίας του Σύλλογου Ξενοδόχων. Μάλιστα, μάλιστα. Στην Ένωση Ξενοδόχων. Στην Ένωση Ξενοδόχων. Οπότε λοιπόν παραδίδετε εσείς τα σκύπτρα στον επόμενο, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην συγκροτηθεί σώμα? Πολύ σοβαρό. Σοβαρά μιλάτε. Ένα τουριστικό νησί όπως η Λευκάδα και δεν μπορεί να έχει σύλλογο ξενοδόχων. Αυτό που λέτε δεν είναι ενθαρρυντικό? Όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον πάμε για γενική συνέλευση και θα αποφασίσουμε όσοι έρθουν, οι οποίοι θα είναι πολύ λίγοι. Αν επιτρέπετε, για ποιο λόγο αυτό? Επειδή ο κάθε ξενοδόχος κοιτάζει, ας το πούμε, το πώς θα βγάλει τη σεζόν, ή γενικότερα υπάρχει μια δυσπιστία στο ότι δεν μπορούμε μαζί να καταφέρουμε πράγματα? Δεν νομίζω ότι ο κάθε ξενοδόχος κοιτάζει πώς θα βγάλει τη σεζόν. Νομίζω ότι έχει επέλθει μια απαξίωση της Ένωσης με τα χρόνια. Σε αυτό συντελέσανε πολλοί παράγοντες. Δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι που δεν ενδιαφέρονται. Είναι γενικότερα λόγω κρίσης. Ο κάθε ένας είναι παραπλάνηση ξενοδόχων. Νομίζουμε πως η Ένωση δεν χρειάζεται. Παραπλανούνται από τους διάφορους που τους λένε ότι εμείς μέσω ίντερνετ θα φέρουμε κόσμο, οι πρακτόροι, γενικώς. Νομίζω πως η Ένωση είναι για το να φέρνει κόσμο μόνο. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και ίσως είναι μια αφετηρία, μια συζήτηση για το τι ακριβώς είναι η Ένωση και πώς μπορεί να θωρακίσει και τα συμφέροντα των ξενοδόχων αλλά και να προασπίσει και τα τουριστικά συμφέροντα. Νομίζω, κύριε Θερμέ, και την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει, και εδώ τώρα θέλω και τη δική σας μαρτυρία. Εσείς είχατε τη δυνατότητα να πάτε στο ταξίδι στην Κίνα μαζί με τον Δήμο και μάλιστα ήταν θετικός στα συμπεράσματα που βγήκαν, παρόλο που υπήρξαν αμφισβήτηση για αυτό το ταξίδι. Και σας ρωτώ, τελικά συζητάμε για τον τουρισμό, είχαμε μιλήσει και προσωπικά το καλοκαίρι, θυμάμαι, τι θέλει η Λευκάδα, πώς και τι, το επιμελητήριο κάνει μια κίνηση τώρα για το brand name. Πορευόμαστε. Πολύ καλή, ναι. Είναι καλή, απλά. Είναι συλλογική? Κοιτάξτε τώρα, είναι συλλογική. Σε πρώτη φάση δεν μπορεί να είναι συλλογική. Πάντα κάποιος κάνει την αρχή. Το μεγάλο στίχημα είναι αν θα την αγκαλιάσουν οι υπόλοιποι φορείς και να γίνει συλλογική αυτή, που εγώ νομίζω ότι θα την αγκαλιάσουν ο κόσμος. Μάλιστα. Οι φορείς δηλαδή εννοώ. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος συλλογικά από πριν. Ναι. Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα είμαστε ο καθένας. Απλά το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Θερμέ? Από ό,τι έχω καταλάβει, το ζήτημα είναι ότι όποιες πρωτοβουλίες, αφήγουμε το επιμελητήριο, όποιες πρωτοβουλίες γίνονται, υπάρχει το ποιος τις κάνει και τι θέλει να οικειοποιηθεί πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τώρα αναρωτιέμαι και λέω, υπάρχει μια τουριστική επιτροπή του Δήμου, έχει την εποπτεία του κ. Περδικάρη πλέον. Υπάρχει το επιμελητήριο, υπάρχετε εσείς, υπάρχουν όλοι οι άλλοι φορείς. Ποτέ δεν έχετε κάτσει σε ένα τραπέζι. Έχετε κάτσει να δείτε τι θέλετε στη Λευκάδα. Αλλά από την άλλη, όταν μου λέτε ότι και οι ίδιοι ξενοδόχοι αξιούν και δεν τους ενδιαφέρει όλο αυτό το συλλογικό, τότε δεν ξέρω τι βάση έχει συζήτηση. Κοιτάξτε, ο τουρισμός είναι υπόθεση των τοπικών. Δεν έχουν καμία θέση τα κόμματα. Ναι. Δεν έχουν καμία θέση οι πολιτικές, οι πολιτικοί μάλλον, οι αντιπαραθέσεις. Εκτός από τις υγιείς αντιπαραθέσεις, με σκοπό και μόνο τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Αυτές τις αντιπαραθέσεις είναι καλοδεχούμενες. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία θέση στον τουρισμό. Είναι υπόθεση μόνο δική μας και πρέπει να καθόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι να συζητάμε για τον τουρισμό, που είναι μοχλός ανάπτυξης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο τουρισμός συμπαρασέρει και άλλες υπηρεσίες. Το real estate, την αγροτική παραγωγή, τα ξέρετε τώρα, τις μεταφορές, την ενέργεια,
Είναι τα βασικά και τα αυτονόητα, τα οποία όμως δεν τα καταλαβαίνουμε δυστυχώς. Γιατί όμως, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά? Γιατί ίσως είχαμε μάθει σε ένα άλλο μοντέλο τουρισμού, κύριε Θερμέ, παρελθοντικό, ίσως της αρπαχτής, ίσως του εύκολου κέρδους, ίσως αυτή της έλλειψης ενός brand name, ενός νησιού, που όλοι λένε ότι είναι διαμάντι, όλοι οι οδικοί είναι. Δρόμοι θα οδηγούν στη Λευκάδα και νομίζω ότι γεμίζει το νησί κάθε χρόνο από τουρίστες. Βέβαια πάντα αναρωτιόμαστε τι τουρίστες θέλουμε, αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να υποστηρίξουμε τα ακριβά πορτοφόλια, αν η Λευκάδα έχει τις υποδομές, αν η Λευκάδα έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να εξυπηρετήσει τους Ρώσους που έχουν πορτοφόλια. Σαφώς τα έχει. Απλά δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη. Δυστυχώς. Αρχίζουμε και τα συνειδητοποιούμε σιγά σιγά. Νομίζω αρχίζουν και γίνονται οι πρώτες κουβέντες. Μάλιστα. Οι πρώτες σκέψεις. Αν δεν κάνουμε καμία ανώμαλη προσγείωση. Τι εννοείται? Κοιτάξτε, πολλά είναι. Κάποιοι κινούνται στον τουρισμό, βλέπουν υψηλή κίνηση, αποφασίζουν να ακολουθήσουν τη μόδα, χωρίς να έχουν ανοίξει ισολογισμό ξενοδοχείου, να τον διαβάσουν, να δουν τι κόστη και τι περιθώρια κέρδους έχει, χωρίς business plan. Είναι πολλά, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αναδιοργανωθούμε, να συμμαζευτούμε και να αγωνιστούμε. Τόσο εμείς, όσο και ο Δήμος. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Βασικά θέματα του νησιού μένουν ακόμη άλυτα, όχι πως δεν προσπαθούμε να τα λύσουμε, αλλά ήταν το παρελθόν τόσο. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Κύριε Θερμέ, εγώ ξέρετε τι μπορώ να καταλάβω. Εσείς είστε άνθρωπος του τουρισμού. Γνωρίζετε και με την ιδιότητά σας. Από την άλλη, εύλογα να ρωτιέμαι, οι τοπικοί άρχοντες γνωρίζουν το τουριστικό μας προϊόν? Δηλαδή, αυτός που ηγείται στην περιφέρεια, στο Δήμο, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, γνωρίζουν πώς μπορεί να είναι τουριστικοί μάνατζερ, για να το πω πάρα πολύ απλά, και να ελιχθούν έτσι ώστε η Λευκάδα να αναπτύξει το brand name και βεβαίως να φέρνει κόσμο και το χειμώνα, να αναπτυχθεί ο περιπατητικός τουρισμός που μιλάμε, ο μοναστεριακός, να εκμεταλλευτούμε τα φαρομανιτά που ακόμα τσακωνόμαστε για τα φαρομανιτά και δεν μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη. Βεβαίως, να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο θα φέρει κόσμο στο νησί. Κοιτάξτε, για την περιφέρεια δεν ξέρω, αλλά για τον Δήμαρχο νομίζω μετά τον ταξίδι στην Κίνα έχει καταλάβει τι σημαίνει τουρισμός. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτόν να δει πώς δουλεύουν τα πράγματα εκεί, στα ξενοδοχεία, στα όλα τα hot spots που μας πήγανε και γυρίσαμε τα τουριστικά. Ξέρει ότι το νησί μας έχει όλα τα εφόδια να γίνει πανευρωπαϊκή δύναμη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο κομμάτι τουρισμού. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας και κάθε μέρα που περνάει το βλέπουμε περισσότερο. Τώρα, όταν λείψουν οι παράγοντες, οι εξωγενείς, αυτά που σας είπα πριν, οι αντιπαραθέσεις, οι πολιτικοί, ίσως μαζευτούμε και... Και ξέρετε κάτι, αν δεν ενδιαφέρεστε κι εσείς, αν μου λέτε για παράδειγμα ότι δεν μπορείτε να συγκροτήσετε προεδρείο. Αυτό είναι ξενοδόχοι, για παράδειγμα. Είναι δυσάρεστο. Πώς μπορεί μετά ο άλλος να πει, μα τι θέλετε τώρα, εσείς οι ίδιοι δεν πιστεύετε ίσως στο κάτι συλλογικό? Εγώ να σας βάλω με το ζόρι? Γιατί ξέρετε κάτι, αν δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος καλή ώρα όπως εσείς, δεν θα μπορούν και οι αιρετοί να μιλάνε με κάποιον και να αντλούν και γνώση ίσως και να γίνονται αυτές οι συζητήσεις που γίνονται. Ναι, σωστό αυτό. Κοιτάξτε όμως, έχουμε έναν δυσμενή παράγοντα. Έχουμε την κρίση. Έτσι. Η κρίση έχει επηρεάσει στη Λευκάδα το καλοκαίρι, κύριε Θερμέ? Δηλαδή πιστεύω ότι βεβαίως, η κρίση έχει έρθει στο νησί? Βεβαίως. Δεν είναι μόνο η κρίση των τουριστών. Όπως ξέρετε, η μέση δαπάνη τουρίστα έχει πέσει. Ναι. Δεν είναι μόνο η σεζόν που δεχόμαστε τους τουρίστες. Είναι και οι υπόλοιποι 7 μήνες. Είναι ένα νέο οικονομικό τοπίο διαμορφώνεται. Έτσι. Διαμορφώνεται ένα καινούριο, ολότελα οικονομικό τοπίο. Βαθιές και αλλαγές και διαφορετικές γίνονται. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι
να επιτευχθεί μια ανάπτυξη έτσι, και τουριστική και γενικά για το κράτος. Και δεν είναι δύσκολο αυτές οι θυσίες να πάνε χαμένες, να ξέρετε, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην πεταχτούν αυτά τα σκουπίδια όλα, πρέπει να έχουμε σύνεση και αποφασιστικότητα και μια διάθεση μεταρρυθμίσεων. Ναι. Και πάντα πνεύμα εθνικής συνεννόησης. Αυτό είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Και όπως ξέρετε, εναλλακτική στη συνεννόηση δεν υπάρχει. Είναι μόνο η συνεννόηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επηρεάζει πολύ όλος ο υπόλοιπος χρόνος τον κόσμο. Δηλαδή δεν είμαστε σε καλή κατάσταση να αντιμετωπίσουμε και τους παράγοντες αυτούς τώρα που μας ευνοούν. Της γείτονας χώρας και όλων των άλλων. Έτσι. Βεβαίως. Αυτά θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Ναι. Έτσι. Δεν μας βρήκε σε σωστό σημείο, δηλαδή λόγω κρίσης, λόγω ο κόσμος έχει αντιμετωπίσει πολλά. Δεν έχουμε τόσο καθαρό μυαλό. Μάλιστα. Παράδειγμα, να αυξήσουμε τη σεζόν μας, να ανοίξουμε νωρίτερα, να ετοιμάσουμε το νησί νωρίτερα, να φορτωθούμε τα κόστη του ετοιμασμού, να ετοιμάσουμε κάποιον, να πούμε ότι δεν βαριέστε αδερφέ, ας έχω 5 δωμάτια, ας έχω το ξενοδοχείο έτοιμο, δεν πειράζει, ας πληρώσω και κάτι παραπάνω από την τσέπη μου. Να δώκουμε ένα έναυσμα στον κόσμο, να έρθει νωρίτερα, το Μάιο, τον Απρίλιο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να γεμίσει το νησί για να ανοίξουμε και εμείς την όποια επιχείρηση. Έτσι. Δεν μιλάω για τα ξενοδοχεία μόνο. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Μα εγώ έχω την εντύπωση ότι επειδή και το Πάσχα πέφτει νωρίς, πάντα θυμάμαι ότι η Λευκάδα ξεκινούσε επίσημα η σεζόν μετά το Πάσχα. Νομίζω ότι ήδη ξεκινάνε οι διαδικασίες. Κάποτε. Όχι, πάντως, να μου επιτρέψετε να μην πιστεύω ότι είναι μόνο η κρίση, κύριε Θερμέ. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με μια νοοτροπία περισσότερο. Και έχει να κάνει με μια νοοτροπία αρχικά το ότι από τη στιγμή εγώ θα λειτουργήσω και θα φροντίσω να γεμίσω π.χ. τα δωμάτια μου όπως φροντίσω να τα γεμίσω. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο γείτονας. Ναι, αυτό είναι πάγια νοοτροπία δική μας. Έτσι. Αλλά είπαμε ότι βλέπω κάποια βελτίωση και αυτό το θέμα. Αυτό. Είναι θετικό. Βλέπω δηλαδή ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και ρωτάει το διπλανό. Ρωτάει. Δεν είναι όπως παλιά, ας πούμε. Δεν είναι. Ξέρουν ότι πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο ανάπτυξης. Ναι. Που θα περιγράφει ποια είναι η Λευκάδα, πώς θα είναι το νησί σε 10 χρόνια. Πρέπει να βρουν ποιες είναι οι ανταγωνιστικές αγορές. Ρωτάνε. Εγώ σαν πρόεδρος με ρωτάνε πολύ. Κάτι αρχίζει και κουνιέται. Μα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, κύριε Κουνιάκη. Κάτι είναι αρχίζει θετικό. Και κουνιέται. Είναι θετικό, ναι. Είναι νωρίς ακόμα. Τώρα αρχίζουμε εμείς να μπαίνουμε στο επαγγελματικό τουρισμό. Γιατί όπως θυμάστε, η Λευκάδα όλα τα χρόνια ήταν επειδή είμαστε πολύ όμορφο νησί. Και είμαστε και μόνο τίποτα. Παραλία, είναι αυτό που έλεγα, επειδή τώρα πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα. Και είμαστε μόνο παραλία. Ναι. Μου λένε οι φίλοι μου, εδώ συνάδελφοι, η Λευκάδα είναι μόνο παραλία το καλοκαίρι. Όχι, λέω παιδιά, η Λευκάδα έχει πολύ ωραία μέρη να δείτε και το χειμώνα. Αλλά είναι μόνο αυτό. Είναι μόνο αυτό. Παραλία. Είναι λάθος αυτή η στόχευση. Είναι λάθος. Ναι. Και βεβαίως έχουμε τώρα κάποιες πτήσεις. Έρχεται εδώ πέρα ένα αεροδρόμιο το οποίο φέρνει τουρίστες. Γιατί να πηγαίνουν μόνο στην Πάργα, για παράδειγμα, λέω εγώ, και οι Παργινοί να μπορούν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος έχοντας τις υποδομές και τον Πρανέμ. Γιατί εγώ θυμάμαι πέρσι ότι μου έλεγαν όλοι εκεί οι θεσμικοί και ο κύριος Γκίνης ότι η Πάργα χτύπαγε κόκκινο κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Και παραπάνω, Βεβαίως, και παραπάνω, και παραπάνω. Και είναι η μόνη που έκανε αύξηση τιμών φέτος. Ναι. 12% νομίζω. Ναι. Πανελλαδικά η μόνη που έκανε αύξηση τιμών. Ναι. Ωραία. Το 16, έτσι. Πώς το καταφέρνουν αυτό, δηλαδή, πώς το καταφέρνουν. Και δεν υστερούμε σε ομορφιά, να πω την αλήθεια. Δεν υστερούμε σε κάτι. Δηλαδή, όλη η περιοχή είμαστε. Τέλος πάντων, θέλω να μου κάνετε μια εκτίμηση. Δεν συγκρινόμαστε καν. Εγώ το πιστεύω. Είναι πανέμορφη, αλλά νομίζω ότι η Λευκάδα υπερτερεί. Είμαστε άλλο προϊόν. Είμαστε άλλο προϊόν. Πείτε μου λίγο, η εκτίμησή σας για φέτος το καλοκαίρι. Θα δούμε πάλι Βαλκάνιους τουρίστες να έρχονται στο νησί. Θα δούμε τα προβλήματα κυκλοφοριακά να είναι στην πόλη, η γολέμη να γίνεται ο κακός χαμός, γιατί
η είσοδο στα ναι. μπουκάρι, είναι αυτά τα προβλήματα. Και βεβαίως έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα σκουπίδια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ίδρυυση. Λείπουν βασικές υποδομές από το νησί. Λοιπόν, για το μόνο που είμαι σίγουρος να σας απαντήσω είναι ότι η ίδρυυση θα είναι καλύτερη. Θα είναι καλύτερη, μας το είπε και ο Δήμαρχος. Η ίδρυυση είναι καλύτερη γιατί ο αντιδήμαρχος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Τώρα όλα τα υπόλοιπα προσπαθούνται. Τι να σας πω τώρα. Μάλιστα. Είναι αυτό που μου είπε ο Δρακοταϊδής. Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Έχετε δίκιο. Είναι αυτό που μου είπε ο Δρακοταϊδής στη συνέντευξη που είχαμε πριν δύο εβδομάδες. Ότι είναι πολύ ωραίο να μιλάμε για την ανάπτυξη και να λέμε η ανάπτυξη και τα οράματα και οι μακέτες, αλλά έχουμε προβλήματα να λύσουμε. Και δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και το λέω και σε εμάς, και το λέω και σε εμάς τους δημοσιογράφους ή όσους έχουν δημόσιο βήμα. Δεν είναι μόνο αρκετό, κύριε Θερμέ, να ανεβάζουμε τις φωτογραφίες, η Λευκάδα την άνοιξη, πόσο ωραία είναι η Λευκάδα. Να εγκλωβιζόμαστε σε μια ιδιότυπη ωραιοπάθεια. Η Λευκάδα έχει και προβλήματα και οφείλουμε όλοι μαζί να καθόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε, όπως για παράδειγμα και εθελοντικά αλλά και θεσμικά. Και εγώ νομίζω ότι κλειδί σε αυτές τις προσπάθειες παίζουν άνθρωποι που έχουν γνώση καλή ώρα σαν και εσάς μέσα από το θεσμικό σας ρόλο, το επιμελητήριο, ο Δήμος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ναι. Ας μην ξεχνάμε όμως τα προβλήματα που έχουμε εμείς όσον αφορά τον τουρισμό, δηλαδή τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε, τα βασικά εργαλεία μας, είναι πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα. Όπως τα σκουπίδια, όπως αν θες η ίδρυυση, όπως τα ρεύματά μας. Και τα ρεύματά μας δεν είναι καλά. Αυτά είναι προβλήματα. Δεν είναι δύο δρόμοι που φτιάχνει κάπως, είτε τώρα είτε αργότερα. Είναι προβλήματα σοβαρά αυτά. Πρέπει να έχουν λυθεί πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα. Εδώ δεν τα λύσε η Ζάκυνθο. Μέχρι προχθές λύσανε τα. Πρέπει η Ζάκυνθο που έχει 1.200.000 επισκέπτες και εμείς είχαμε 150.000. Μάλιστα. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι. είναι μεγάλη διαφορά. Πολλά χρόνια στον τουρισμό από πριν από εμάς. Η Κέρκυρα. Τι θέλετε να σου πω την κατάσταση της Κέρκυρας. Τα ξέρετε καλύτερα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Οφείλαμε να τα έχουμε λύσει όμως. Άσχετα από αυτά, εμείς οφείλαμε να τα έχουμε λύσει. Ναι. Λοιπόν, είναι πολλά. Είναι πολλά. Θα έχουμε, ελπίζω, βέβαια, δηλαδή υποθέτω ότι θα είναι η τελευταία σας δημόσια παρέμβαση με την ιδιότητα του Προέδρου του Ένωσης Ξενοδόχων και μας στεναχωρεί αυτό, να πω την αλήθεια και θέμα. Τέλος πάντων. Δεν είχα καμία. Παρακαλώ. Πλώς δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να συνεχίσω μόνος μου. Δηλαδή θέλω ομάδα. Οι δουλειές τώρα δεν γίνονται με έναν άνθρωπο. Αυτές οι δουλειές. Θέλει ομάδα. Όλοι μαζί. Ούτε πρόεδρος, ούτε αντιπρόεδρος, ούτε ομάδα. Μόνο με ομάδα πας μπροστά. Μάλιστα. Για μερισμό εργασιών, ομάδα. Πολλά νέα παιδιά ρώτησα. Κανένας. Τρεις φορές προσπαθήσαμε να κάναμε προκήρυξη εκλογών. Ουδε μία υποψηφιότητα. Ετέθη. Δυσάρεστο. Είναι πληροφορημένοι λάθος. Δεν ξέρω τι νομίζουν πως είναι η Ένωση. Δεν μπορώ να ξέρω. Έχουμε και λίγα κατάλοιπα έτσι από το παρελθόν. Έχουμε παθογένειες. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι. Ελπίζω πάντως σε προσωπικό επίπεδο το σχόλιο σας και την άποψή σας για τουριστικά δρόμενα, κύριε Θερμέ, να μην την στερούμε στην κοινωνία που μας ακούει. Καθώς εγώ θεωρώ ότι είστε άριστος γνώσης της κατάστασης και της επισήμανσης των προβλημάτων και θα τη θέλουμε εμείς εδώ. Αν με ρωτούσατε αν φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, θα σας έλεγα εξαρτάται. Μάλιστα. Εξαρτάται. Έτσι. Μάλιστα. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και βεβαίως. Ελπίζω να συγκροτηθεί σε λίγες μέρες Δέλτα Σίγμα και να είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Και εγώ το ελπίζω πάρα πολύ με όποια ιδιότητα, δεν με ενδιαφέρει. Και εγώ το ελπίζω. Να βοηθήσω θέλω παρά να κάθομαι. Και μόνο να παρατηρείτε. Λοιπόν, και αυτό σας θυμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.